Γεια σας κορίτσια, το σημερινό βίντεο μπορώ να πω ότι είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Όπως θα καταλάβατε από τον τίτλο, πρόκειται για ένα haul βίντεο με αγορές που έκανα από το e-shop του Beauty Test Box. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου πλέον e-shop. Έχω κάνει κάποιες αγορές, ούτε πολλές ούτε λίγες. Τις έχω καταχαρεί πραγματικά, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλές. Οπότε πάμε να σας δείξω και εσάς τι έχω ψωνίσει. Θα ξεκινήσω λίγο πιο χαλαρά μέχρι να σας βάλω στα πιο βαθιά. Θα ξεκινήσω με αυτό εδώ το make-up από την Golden Rose. Είναι με SPF 15 και βιταμίνη α και ε. Να σας το δείξω και μέσα πώς είναι. Η απόχρωσή του είναι η 02, μέσα είναι έτσι. Είναι ένα σωληνάριο στην ουσία, το οποίο όμως έχει και αντλία. Με 1-2 πατήματα έχω καταφέρει και έχω εφαρμόσει την απαραίτητη ποσότητα make-up στο πρόσωπό μου. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ έτσι ώστε να έχω μία πιο ολοκληρωμένη άποψη να σας πω. Το έχω χρησιμοποιήσει 1 ή 2 φορές δηλαδή από την ημέρα που μου ήρθε. Σε γενικές γραμμές είναι ένα καλό μέτρια κάλυψης make-up. Τώρα όσον αφορά το αν βγάζει λιπαρότητα ή όχι, αυτό σαφώς έχει να κάνει με τον τύπο επιδερμίδας σας. Εμένα με μία πουδρίτσα είναι μια χαρά. Τιμή ακριβώς τώρα δεν θυμάμαι, 7 με 9 ευρώ κάπου εκεί, ίσως λίγο παραπάνω, ίσως λίγο παρακάτω. Θα σας έχω έτσι κι αλλιώς όλα τα links από κάτω, να πάτε να τα δείτε. Οπότε αυτό με το make-up. Τα επόμενα προϊόντα, για όσες παρακολουθείτε έτσι γενικότερα και τη σελίδα του Beauty Test Box, θα έχετε δει ότι έφεραν προϊόντα Wet n Wild, οπότε έκανα κάποιες αγορές και από προϊόντα Wet n Wild. Το πρώτο προϊόν είναι αυτό εδώ το ρούζ, το οποίο είναι στην απόχρωση Ε831 Pearls Can't Pink, είναι αυτό εδώ. Μέσα είναι έτσι, να σας το δείξω. Μέσα είναι έτσι. Έχει και ένα πινελάκι, αλλά okay, δεν συνηθίζω να χρησιμοποιώ τα πινέλα που έχουν οι συσκευασίες. Αυτό εδώ έχει λίγο και άγριες τριχούλες, αλλά ο τρόπος που είναι σχεδιασμένο και κομμένο ίσως σας εξυπηρετήσει για κοψίματα στο πρόσωπο με κάποιο bronzer ή κάποια πιο σκούρη απόχρωση πούδρας. Όσον αφορά αυτό εδώ, έχει μέσα κάποιο shimmer, αλλά ανάλογα την ποσότητα που θα εφαρμόσετε θα σας δώσει το ελάχιστο ή το μέγιστο σήμερα, ας πούμε, που θέλετε. Οπότε θα το πρότεινα κυρίως από μεσημεριανό, απογευματινές, παύλα, βραδινές ώρες να το εφαρμόζετε. Είναι καλό, είναι σταθερό. Αυτά και με αυτό. Και πάμε να σας δείξω τα υπόλοιπα. Τα επόμενα προϊόντα που θα σας δείξω είναι από την καινούργια σειρά της Wet n Wild που έβγαλε με τη Fergie. Βασικά, όλα τα προϊόντα νομίζω της Wet n Wild σχετίζονται με τη Fergie, είναι μια τραγουδίστρια, εγώ δεν την ήξερα. Λοιπόν, και είναι από την καινούργια σειρά λοιπόν αυτή της Fergie's. Το πρώτο είναι αυτό εδώ το κραγιόν. Έχει αρκετά καλή και όμορφη συσκευασία θα έλεγα. Αλλιώτικη από ό,τι έχουμε συνηθίσει στα κραγιόν της Wet n Wild. Να σας δείξω μέσα, αφού αφαιρέσω ένα χνουδάκι, ότι είναι αυτή εδώ η απόχρωσή του. Θα σας κάνω και ένα swatch να το δείτε. Η απόχρωσή του είναι αυτή εδώ. Είναι τα χρώματά μου. Είναι ένα ροζ matte που πάει να γίνει ψιλοϊμι matte θα έλεγα. Είναι σχεδόν έτσι κάπως και μισοενυδατικό. Δεν ξηραίνει δηλαδή τα χείλη. Δεν νιώθεις αυτό το τράβηγμα από τα πολύ πολύ τα matte. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Η απόχρωσή του είναι η VI Pink. Και είναι αυτή εδώ. Αν θελήσει η καμερούλα μου. Τέλος πάντων, είναι η VI Pink. Αρκετά καλό. Μου άρεσε και η συσκευασία του. Το καπάκι δεν βγαίνει δηλαδή εύκολα. Μπορεί να είναι και μέσα στην τσάντα μας. Το επόμενο προϊόν που με εντυπωσίασε μπορώ να πω, γιατί το περίμενα πιο μικρό σε μέγεθος, δηλαδή σε σχέση με αυτό που έβλεπα στη φωτογραφία, είναι αυτό εδώ το highlighter της Wet n Wild, πάλι από τη Fergie. Μέσα είναι έτσι, έχει 3 διαφορετικές αποχρώσεις. Η συγκεκριμένη είναι η Ε045 Rose Saban Glow, να σας το δείξω. Είναι αυτή εδώ.
Η ποσότητά του είναι στα 11,3 γραμμάρια, οπότε είναι αρκετά μεγάλο σε ποσότητα. Βλέπετε και εδώ ότι κάνει και αυτή την κουρμπίτσα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ σαφώς ότι είναι ένα πολύ χρηστικό προϊόν, αφόσον έχει τρία διαφορετικά χρώματα που μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε, είτε σε highlighter, είτε σε σκιά, είτε για λάμψεις, είτε για οτιδήποτε, είτε να πάρουμε και τα τρία χρώματα. Θα πέσει. Τα χρώματα δηλαδή μαζί. Θα σας κάνω και ένα swatch. Τώρα βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο θα καταφέρω να σας το δείξω στο χέρι μου. Λοιπόν, είναι ακριβώς κάτω από το κραγιόν. Θα σας το δείξω όμως και από εδώ, από το δάχτυλό μου. Να δείτε αυτή τη λάμψη δηλαδή που κάνει. Θεωρώ ότι έτσι για πιο και πρωινές ώρες είναι ένα πάρα πολύ καλό highlighter. Γιατί όχι και βραδινές, απλά δεν είναι ας πούμε τόσο έντονο όσο κάποια άλλα highlighter που θα προτιμούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τις βραδινές ώρες. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλό, μου αρέσουν πολύ τα χρώματά του που έχει έτσι αυτούς τους ροζ υποτόνους και είναι και πολύ μεγάλο, είναι αρκετά μεγάλο σε συσκευασία. Το τελευταίο προϊόν που έχω να σας δείξω από την Wet n Wild είναι αυτό εδώ το μανό, πάλι από την καινούργια σειρά της Fergie, το βλέπετε τώρα και στα νύχια μου. Είναι αυτό εδώ το γκρίζο, σταχτή κάπως και κάνει μέσα και κάτι ρυθμούς. Αυτό που με εντυπωσίασε πάρα πολύ είναι ότι το έχω βάλει στα νύχια μου, είναι τώρα η τρίτη μέρα που το έχω. Δεν έχω βάλει καθόλου top coat από πάνω. Παρ' όλα αυτά έχει κρατήσει και τη γυαλάδα του και το χρώμα του και δεν έχει πάθει απολύτως τίποτα. Στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα. Η απόχρωσή του είναι η εα023 Heels of Steel. Τώρα έχει και λίγο περίεργο φως, αλλά νομίζω ότι μπορείτε να το δείτε. Να σας δείξω επίσης και κάτι άλλο που μου άρεσε, το οποίο είναι το πινέλο του, το οποίο είναι αρκετά έτσι πλατή, που με μία κίνηση μπορείτε να κάνετε όλο σας το νύχι. Όλη την επιφάνεια δηλαδή του νυχιού. Θα στάξει? Όχι, θα το προλάβω. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ, θα στάξει τώρα όμως. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ. Συγκεκριμένα στο e-shop του Beauty Test Box είχε αυτήν εδώ την απόχρωση και άλλη μία, έτσι πιο ανοιχτή, αλλά ήθελα κάτι έτσι τέτοιο σκούρο και λόγω εποχής. Και μου αρέσει πάρα πολύ και θεωρώ ότι είναι και ένα χρώμα το οποίο μπορείς να το συνδυάσεις με πολλά είδη, ας πούμε, στα ρούχα, σε χρώματα και όλα τα σχετικά. Οπότε αυτό και με αυτό. Τα επόμενα δύο προϊόντα που θα σας δείξω νομίζω ότι είναι από τις αγαπημένες μου αγορές. Νομίζω φαίνεται και λίγο. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι από τις αγαπημένες μου αγορές. Είναι αυτά εδώ τα δύο. Είναι σαμπουάν και conditioner από τη The Balm. Έχω τρελαθεί από την πρώτη στιγμή που τα έχω πάρει στα χέρια μου. Κοιτάξτε πόσο τέλειες είναι οι συσκευασίες. Λοιπόν, είναι στα 295 ml. Είναι paraben και sulfate free. Το sulfate, αν τα λέω καλά και αν θυμάμαι καλά, γιατί είχα μία συζήτηση στο παρελθόν με μία blogger σχετικά με τα sulfate και πρόσεξα ότι όλα τα σαμπουάν που έχω στο σπίτι μου έχουν μέσα αυτό το συστατικό. Αν θυμάμαι καλά, λοιπόν, έλεγε ότι το σουλφάτε είναι αυτό το συστατικό που μας κάνει τον αφρό στα μαλλιά μας, αλλά υπάρχουν και σαμπουάν, συγκεκριμένα σαμπουάν, που δεν έχουν αυτό το συστατικό. Αυτά τα σαμπουάν, λοιπόν, δεν το έχουν. Αυτό που με έχει πραγματικά εντυπωσιάσει, πέραν των όλων άλλων που κάνει, είναι η μυρωδιά τους. Πραγματικά δεν έχω μυρίσει ποτέ μου και από καμία εταιρεία καλύτερη μυρωδιά σε σαμπουάν. Είναι απίστευτη, ακόμα και στα χέρια μου δηλαδή που τα πιάνω και μόλις τα αφήσω, τα χέρια μου μυρίζουν. Έχουν πραγματικά πάρα πολύ ωραία μυρωδιά. Όσον αφορά στη χρήση, θέλει πάρα πολύ λίγο. Νομίζω τα έχω χρησιμοποιήσει 3 φορές, αν θυμάμαι καλά. Βάζεις, ας πούμε και εγώ που έχω αρκετά μακρύ μαλλί, την ποσότητα ενός ρεβιθιού και είσαι έτοιμος να μπεις και για αφρόλουτρο με τον αφρό που κάνει. Θεωρώ ότι στα συγκεκριμένα σαμπουάν είναι αυτό που λέμε και ακούμε το ότι πληρώνεις παίρνεις. Πραγματικά ταξίζουν τα λεφτά τους και με το παραπάνω. Και επίσης, για να μην σας κουράσω άλλο με αυτό,
Να σας πω ότι αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο, καταρχάς είναι ότι η μυρωδιά μένει στο μαλλί ακόμα και μετά το λούσιμο, δεν φεύγει δηλαδή να είναι κάτι παροδικό ας πούμε την ώρα που λούζεσαι. Και αυτό που μου άρεσε είναι ότι μετά αφού έχω λουστεί με αυτά τα σαμπουάν δεν χρειάζεται να χτενιστώ. Και αυτό γιατί την ώρα που τα στεγνώνω, κάνοντας έτσι απλά με τα δάχτυλά μου, χτενίζονται. Είναι απίστευτα, είναι πάρα πολύ καλά, σας τα προτείνω. Τα συγκεκριμένα είναι για ενυδάτωση, αλλά έχει μέσα στο Beauty Test Box και για διάφορους τύπους μαλλιών, και για βαμμένα και για σγουρά μαλλιά και οτιδήποτε. Οπότε τα links είναι από κάτω, πηγαίνετε να τα τσεκάρετε. Το τελευταίο προϊόν είναι κάτι που θα έσκαγα πραγματικά αν δεν το έπαιρνα και είναι αυτό εδώ, είναι το CD Lou. Νομίζω πρέπει να ήμουν από τους πρώτους που το παραγγείλανε, γιατί το είδα κατευθείαν που το είχαν βάλει στο e-shop τους εκείνο το βράδυ. Μέσα είναι έτσι. Είναι ας πούμε όπως ξέρουμε και από το Mary Lou, απλά είναι σε πιο ροζ. Και μέσα, αυτό το καπάκι με δυσκολεύει λίγο, λοιπόν έχει ένα καθρεφτάκο και μέσα είναι έτσι. Σε σχέση με το Mary Lou είναι πιο ροζ αυτό, έχει πιο ροζ υποτόνους. Να το Mary Lou μου, να σας το δείξω δηλαδή και δίπλα-δίπλα να δείτε πώς είναι. Σε σχέση δηλαδή με τα χρώματα, ένα λεπτό. Λοιπόν, αυτό είναι το Cindy, αυτό είναι το Mary, αυτό είναι το Cindy. Λοιπόν, βλέπετε ότι το Mary Lou είναι λίγο πιο σαμπανιζέ, με πιο χρυσούς υποτόνους. Αυτό μπορώ να πω ότι είναι έτσι λίγο με πιο ροζ υποτόνους. Προσωπικά σε μένα, ίσως λόγω του ότι είμαι πιο μελαχρινή, θεωρώ ότι μου ταιριάζει λίγο περισσότερο το Cindy Lou. Θα σας κάνω και ένα swatch να το δείτε. Δεν είναι τόσο λαμπυρίζων, ας πούμε, όπως το έχουμε συνηθίσει από το Mary. Είναι αυτό εδώ, αν μπορείτε να το δείτε. Προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Βασικά και να μην μου άρεσε θα το έπαιρνα, γιατί η Mary ήθελε παρέα τη Cindy. Οπότε τα πήρα και τα δύο, αυτό το είχα, αυτό πήρα. Η Betty μου έχει μείνει τώρα, θα την τσιμπήσω κάποια στιγμή κι αυτή. Οπότε θεωρώ και αυτό ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό προϊόν. Είναι επίσης πολύ χρηστικό, όπως είναι και το Mary Lou, highlighter, λάμψεις, σκιές και όλα τα σχετικά. Και το Beauty Test Box δεν αφήνει ποτέ κανέναν χωρίς ένα δώρο. Αν παρακολουθείτε γενικότερα θα γνωρίζετε ότι πάντα το Beauty Test Box με τις αγορές σου κάνει και κάποιο δώρο. Το δώρο ας πούμε που μου έστειλαν τώρα εμένα ας πούμε για τις αγορές μου είναι αυτό εδώ, το οποίο τρελάθηκα πραγματικά. Είναι το blush της MIMIMI, έχει μέσα ένα καθρέφτη εδώ, έχει ένα πινελάκι το οποίο έχει πραγματικά πάρα πολύ μαλακές τριχούλες και μέσα είναι έτσι, είναι ένα απίστευτο ροζ, το έχω αυτή τη στιγμή και στα μαγουλά μου. Θα σας κάνω και ένα swatch και σε αυτό να το δείτε. Ας το κάνω εδώ. Γέμισε το χέρι μου. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Είναι αυτό εδώ. Ελπίζω να μπορείτε να το δείτε. Στο δάχτυλό μου είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, το βλέπετε και εδώ. Μου άρεσε πάρα πολύ, σκόπευα κάποια στιγμή να το αγοράσω έτσι και αλλιώς, γιατί ήταν νερός, δεν γινόταν να μην το πάρω. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Αυτές ήταν οι αγορές μου από το e-shop του Beauty Test Box. Ελπίζω να σας άρεσαν. Εγώ προσωπικά έχω ξετρελαθεί, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχω αγοράσει ποτέ από το Beauty Test Box. Σας έχω από κάτω όλα τα links. Αφήστε μου σχόλια αν έχετε δοκιμάσει κάποιο από αυτά και αν έχετε κάποια γνώμη δηλαδή πάνω στα προϊόντα. Θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά. Γεια σας!